ένας θεματικός και χρηματοδοτικός χειρουργός, αυτό είναι μια εξειδίκευση μέσα στον κόσμο της εσωτερικής και της ιατρικής. Θέλω να πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά ξανά είμαι στην Τρίπολη, γιατί είχα τη χαρά το 1999 και το 2000 να κάνω γενική χειρουργική εδώ στο νοσοκομείο σας, στο Πανακαλυκό, οπότε με μεγάλη χαρά ξανά είμαι και χαίρομαι που με έχουν καλέσει εδώ οι συνάδελφοι ως προσκεκλημένο. Είστε νόημα εδώ, λοιπόν, είστε ένας από τους ομιλητές στο διατρικό συνέδριο. Πείτε μας για το θέμα το οποίο θα αναπτύξετε. Θα μιλήσουμε για μια κατηγορία για αναλγητικά φάρμακα, για φάρμακα που μας βοηθούν στην αντιμετώπιση τυχών, τα οποία, ξέρετε, ο δικός πόνος δεν είναι ο καλύτερος, άμα τον νιώσει, τον θυμάσαι. Οπότε, σίγουρα η παρέμβαση του οδοντιάτρου είναι σημαντική σε αυτό το πράγμα και υπάρχουν και φάρμακα που βοηθούν. Θα μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα στην δική μου ομιλία, αλλά δεν ξέρω αν έχετε δει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα καλύπτει πάρα πολλά κομμάτια της οδοντιατρικής και βοηθάει τους συναδέλφους που θα το παρακολουθήσουν να πάρουν νέες πληροφορίες για όλα τα θέματα που άκουγαν σε καινούργιες τεχνολογίες, σε καινούργιες αντιμετωπίσεις και γενικότερα και στην καινούργια αντίληψη που υπάρχει. Σύμφωνα με δική σας κρίση, ο Έλληνας έχει εξοικειωθεί με τον οδοντίατρο, κάνει συχνές επισκέψεις, υπάρχει πρόληψη σε αυτό ή φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο που παίρνουμε φάρμακα και προχωρούμε σε σοβαρά χειρουργία? Δυστυχώς αυτό είναι το ευαίσθητο σημείο μας ως χώρα, συγκρινόμενοι πάντα με χώρες προηγουμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως οι σκανδιναβικές χώρες. Όντως το τομέα της πρόληψης θέλει πολλή δουλειά και πιστεύω πως πάνω σε αυτό τα περιφερειακά συνέδρια όπως αυτό βοηθούν πάρα πολύ, διότι τονίζουν και το κομμάτι της πρόληψης και εσείς βοηθάτε πάρα πολύ βγάζοντάς το στα media, άρα και ο κόσμος να ακούει, να μαθαίνει και να ξέρει πως με την πρόληψη θα εξασφαλίσει πολύ περισσότερα πράγματα από την θεραπεία, γιατί όπως ξέρουμε γενικότερα στην ιατρική προλαμβάνουμε πολύ καλύτερα θεραπεία. Υπάρχουν νέες τεχνολογίες που βοηθούν τη δική σας την αντιοδιατρική, υπάρχουν νέες τεχνολογίες, νέα μηχανήματα που κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά σας και πιο γρήγορα και άμεσα αποτελέσματα για τους ασθενείς? Υπάρχουν σε όλα τα κομμάτια της αντιοδιατρικής καινούργια μηχανήματα. Έτσι πολύ αδρά να πούμε ότι οι απεικονιστικές τεχνικές οι οποίες βοηθούν αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο προηγουμένες και με πολύ μικρότερη τεχνολογία. Υπάρχουν και γίνονται ακόμα πιο καλές όλες τις τεχνολογίες με λέιζερ και με άλλες με καινούργιους υπερήχους και με καινούργιες τεχνολογίες οι οποίες μπαίνουν. Στις χειρουργικές τεχνικές υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά μην σας φάω το χρόνο με αυτά. Υπάρχουν navigation, υπάρχουν διάφορα. Νομίζω πως ο Έλληνας οδοντίατρος είναι πολύ κοντά σε όλα αυτά και είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και σε σχέση με όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό μπορείτε να το δείτε με κάτι το οποίο είναι ατύχημα μεν για τη χώρα, αλλά μπορεί να το πιστοποιήσει πόσο καλοί είναι οι Έλληνες γιατροί και οι Έλληνες οδοντίατροι, ότι άμα πας έξω, αυτή τη στιγμή βρίσκεις δουλειά πάρα πολύ εύκολα, με πολύ καλές αναγκές και πολύ ψηλό επίπεδο. Είναι πολύ κακό για τη χώρα μεν, αλλά πιστοποιεί το πόσο καλά πατάνε στα πόδια τους οι Έλληνες γιατροί και οι Έλληνες οδοντίατροι. Ξεκίνησε σήμερα το Παμπελοποννησιακό Οδοντιατρικό Συνέδριο εδώ στην Τρίπολη. Βλέπουμε ότι έχουν ξεκινήσει διεργασίες με κάποιες ομιλίες. Πείτε μας δύο λόγια. Ναι, σήμερα ανοίγει η αυλαία του συνεδρίου μας με τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε επιτυχία. Πιστεύουμε ότι θα τα πάμε καλύτερα από όλα τα προηγούμενα Παμπελοποννησιακά συνέδρια. Αυτό δείχνουν και οι προεγγραφές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Έχουμε, να μην επαναλαμβάνουμε, έχουμε αυτή την πλούσια θεματολογία που έχει κάνει τεράστια εντύπωση σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε τους εισηγητές και τους ομιλητές πάνω από 50, έχουμε 30 ελευθέρες ανακοινώσεις, έχουμε 30 εταιρείες εκθέτες εδώ που θα μας εκθέσουν τα προϊόντα τους. Και μέσα από τις προσφορές θα έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοι να κάνουν τις αγορές τους. Λοιπόν, είμαστε σε ένα χώρο, το πνευματικό κέντρο, ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος, πανέμορφος χώρος. Έχουμε πάρει όλοι τα εύσημα για αυτό το χώρο και για την επιλογή μας. Και όλοι μας έχουν πει μπράβο για την όμορφη την Αρκαδία. Σε αυτό το συνέδριο έχουν έρθει οδοντίατροι από ολόκληρη την Ελλάδα ή μόνο από την περιφέρεια και την Δυτική Ελλάδα? Ναι, συνήθως. Είναι κάποιες περιοχές από τη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, και από τη Θεσσαλονίκη και από Καστοριά περιμένουμε και από νησιά περιμένουμε και φίλοι δικοί μου έχουν έρθει ήδη από την Αθήνα και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Για το
τον κόσμο που θα ακούσει τη σημερινή συνέντευξη. Το συνέδριο είναι ανοιχτό και για το κοινό, να έρθει να παρακολουθήσει τις συνεδρίες. Αλλά υπάρχουν και κάποιες παράλληλες εκδηλώσεις που το πλαισιώνουν. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτές? Βεβαίως. Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι πάντοτε μέσα στα πλαίσια της σκέψης που κάναμε για τη σύνδεση ενός επιστημονικού συνεδρίου και με κάποιες άλλες πτυχές. Δηλαδή, αύριο βράδυ, είμαστε σήμερα που ξεκίνησε το συνέδριο. Σήμερα το βράδυ έχουμε μία έκθεση κρασιών στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου, όπου συνοδεία μουσικής θα γευτούν όλοι οι παρευρισκόμενοι, όλοι οι σύνεδροι, όλες οι εταιρείες. Θα γευτούν τα τοπικά κρασιά. Και το Σάββατο το βράδυ πάλι εκπλήξεις. Και το Σάββατο το βράδυ πάντοτε στη δεξιό του Σαββάτου, μετά από την τελετή έναρξης. Και να πω, στην τελετή έναρξης υπάρχει και το θέμα για την στοματική και γενική υγεία, όπου είναι ανοιχτό για το κοινό. Μπορεί να παρευρεθεί οποιοδήποτε και να λάβει γνώση με αυτού του τεράστιου πραγματικά θέματος. Και στη συνέχεια έχουμε την δεξίωση σε κάποιο γνωστό κέντρο της Τρίπολης. Και για την Κυριακή το μεσημέρι, πλέον τελειώνοντας, έχουμε τη βόλτα στην Επισκοπή. Τελειώνοντας, αλλά και πριν έχουμε την ξενάγηση στο Μουσείο της Αλέας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.